Micaela, Ella, Ella. Σε βρίσκω υπερκαλονοθεάρα, Μικαέλα. Είμαι συγκλονισμένη με αυτά που ζω, όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε. Αναρωτιέμαι, μήπως κάνουν λάθος, δεν ξέρω, με τόσο όμορφες κοπέλες, νεαρές κοπέλες. Δεν μπορώ να καταλάβω τι βλέπουν σε μένα. Τελικά έπρεπε να δώσω τα disadvantage, τα οποία όμως κατά κάποιο μέρος πιάσανε τόπο, γιατί έφυγε η Τζούλια. Στενοχωρήθηκα. Δεν θα ήθελα να το πιστέψω ότι εξαιτίας μου έφυγε ένα κορίτσι. Η Μαρίτα και την Κώτη τις βλέπω ως finalist. Τον εαυτό μου δυσκολεύομαι. Με τα κορίτσια είμαστε πάρα πολύ supportive, δεν υπάρχει κανένα bad vibe. Και μας αρέσει πολύ να κάνουμε embrace τα θετικά στοιχεία του εαυτού μας. Κάποιες βρίσκονται μπότο, μετά έρχονται πάνω. Είναι πολύ ωραίο να σε τραβάνε και τα κορίτσια. Η αλήθεια είναι ότι η Τζούλια βρισκόταν μπότο τις τελευταίες φορές. Το τράβηξε από τα μαλλιά, έκανε ό,τι ήθελε να κάνει και respect γι' αυτό. Over the moon τώρα, γιατί πραγματικά και οι τρεις κριτές μου είπανε τα καλύτερα. Ευελπιστώ να φτάσω και στον τελικό, μακάρι, το εύχομαι. Θέλω να μείνει πάρα πολύ, αλλά ποιος ξέρει, μπορεί να είναι μια από τις επιστροφές, όπως είπε και η ίδια. Φυσικά και στενοχωρήθηκα, δεν ήθελα να τελειώσει όλο αυτό εδώ. Εγώ είμαι ευχαριστημένη από τον εαυτό μου, γιατί έζησα το set, πέρασα πολύ ωραία. Έδωσα πόζες, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι και out of concept. Ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν μπορώ να εξηγήσω πόσο χαρούμενη είμαι. Τρελαίνω με τώρα. Αφού είναι πραγματικά πρώτη φορά που πήρα και καλύτερη φωτογραφία και μου αρέσει. Πρέπει να προσέχω πάρα πολύ την Βικτόρια, αφού έχει μεγαλύτερη εμπειρία από μένα. Και Μαρίτα, πάρα πολύ δυνατή. Εμένα με βλέπω σαν νικήτρια, όχι μόνο στον τελικό. Δεν περίμενα να βγει καλύτερη η Μιχαέλα. Ένιωσα λίγο ότι όντως έχω καλύτερη φωτογραφία. Το ένιωσα. Πολύ περήφανη για τη μαμά. Βρίσκεται σχεδόν συνέχεια στα top. Θέλω πραγματικά να τη μοιάσω να είμαι και εγώ στην ηλικία τη τόσο καλή όσο και αυτή. Εγώ τελικό βλέπω και τον εαυτό μου και τη μάρα, μπορώ να πω. Δες που να βλέπω, έχει κραγιόν στα χείλη σου, στο πηγούνι. Κάτι γράφει το χέρι σου. Είναι τη Τζούλια, με αποχαιρέτησε. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα γιατί ήμασταν πολύ κοντά μέσα στο παιχνίδι. Μου γράψε και το τηλέφωνο της εδώ πέρα. Δεν περίμενα ότι θα βρεθώ εγώ και η Τζούλια υποψήφιες bottom 2. Οπότε βρέθηκα δύο φορές αυτή τη θέση, και bottom 2 και με κοντινή μου φίλη, και να φεύγει φίλη μου και όχι εγώ. Είναι πολύ ανάμεικτα τα συναισθήματα. Από τη μία χαιρόμουν που έμεινα, αλλά από την άλλη φεύγει φίλη μου. Ήταν πολύ δύσκολο και πολύ στενάχωρο. Τα σχόλια των κριτών ήταν. Μου ήρθανε όλα στο δόξα πατρί έτσι κατά κέφαλα. Περίμενα ότι η Τζούλια θα ήταν δυστυχώς, επειδή την είχαμε δει ότι στο σετ της ζωρίστηκε λίγο, γιατί δεν σπίνε, για να μην ειλικρινείς, δεν το περίμενα.